Da, spune. Un meci foarte bun din partea ambelor echipe. E Napoli o rău pe Gnidin. Ceea ce ne-am propus înainte de a fi o echipă scurtă și să jucăm pe contraatac, am reușit. Ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Emista Napoluna i mastemia sfictiu omada că Edimurghisa îmi pare a pune sefcheries. Am întâlnit o echipă cu o atitudine foarte bună. Sine-am zis, mi-am parapolit ali omada, Omonia. Mi-a plăcut astăzi cum a jucat Omonia. Tu are setul, Chiriu Andoni, topegnitis Omonia. Dar am făcut noi un joc de contraatac fantastic. Ne-am creat cel puțin 6 sau 7 ocazii mari. Omos, emisa Napoluna, ihame dimurgisi, exi efta, contraepidesis, poem bursam nasprovenit, che parabano. Asta am pregătit. Am venit după 3 puncte, am reușit să le luăm. Irta mea tris vadmus, e cataferamena parome tu tris vadmus. Le mulțumim suporterilor că ne-au însoțit în număr mare și ne-au încurajat. Efcaristumetus, opadus tu apoluna purtan stile fcosia, che mase ipostirisan eneninda lepta. Și sper că le-a plăcut atitudinea jucătorilor, agresivitatea și felul cum s-au bătut pentru colorile clubului Apolon. Che el pizi putus arese, tu s-o padus tu Apolona, i prospatia ti somada. Atâta. Paris tume. Καλησπέρα. Θα διαφωνήσω με το Σεάρφμα ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι από πλευράς ατμόσφαιρας νομίζω ήταν φανταστικό. Καταφέραμε να φέρουμε τον κόμμα μας πίσω στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ναι, είχαν κάποιες κοντραεπιθέσεις, όπως είπε ο προπονητής του Απόλλωνα, αλλά όταν σε μια περίπτωση καθαρό πέναλτι μου κάνουν κόντρα και μου βάζουν γκολ, προηγούμενη φάση καθαρό φάουλ μου κάνουν κόντρα και μου κάνουν τετατέτ, σίγουρα θα κάνει τετατέτ. Νομίζω δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από γενικά από όλο το παιχνίδι και από τους δύο μας και από τους υπεύθυνους που ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το δεύτερο μήχρονο να μπαίχτηκε στο στόμπο δώσεων 20 με 25 λεπτά, αδικαιολόγητα πολύ αργός ρυθμός και για μένα είναι μεγάλο κρίμα, ειδικά σε έναν ντέρπι όταν έρχεται ο κόσμος πολύ να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο και δεν βλέπει ρυθμό. Ειδικά το δεύτερο μήχρονο δεν παίξαν καθόλου ποδόσφαιρο. Όποτε είχε στημένο ο αντίπαλος πολύ καθυστέρηση, όπως είχε φάει πολύ καθυστέρηση, είτε τραυματίες πάρα πολύ καθυστέρηση, έτσι δεν μπορεί να παίξει καμιά μοδα μπάλα και δυστυχώς σήμερα, παρόλο που ήταν 2 πάρα πολύ καλές ομάδες, με καλό θέαμα, δεν ήταν πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια στο φίλο μου τον Αντώνε και εμείς θα συνεχίσουμε. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα μας αμαδυνατήσει αυτό που έχει γίνει σήμερα, θα πέσουν πολύ έξω. Θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά λέχθησαν στην συνέντευξη τύπου τους, των δύο προπονητών. Πριν πούμε περισσότερα με τον Ονισήφορο, να πάμε να ακούσουμε τώρα πώς δέχτηκαν το αποτέλεσμα.